Πολύ συγκεκριμένες από ό,τι φαίνεται. Καλησπέριζουμε τον κύριο Πασχάλη, ο οποίος είναι. Γεια σου, Μανώλη. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα, κύριε Μαρία. Επικεφαλής ίσως μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τόσο μεγάλη είμαστε, κύριε Γιώργο, δεν κατάλαβα. Γιώργο, κύριε Γιώργο, ξέρετε ότι γνωρίζω από Μανολάκη. Εγώ στην εφηβεία, εσείς μεγάλος. Οπότε παραμένει. Λοιπόν. Ο Δημήτρης τι κάνει. Καλά είναι. Να είστε καλά. Αρκετά καλά είμαστε όλοι. Δόξα τω Θεώ. Αυτοί που δεν είναι καλά σίγουρα είναι αυτοί εδώ οι καταστηματάρχες που έχω στα χέρια μου ουσιαστικά την ανάκληση των αδειών τους και πρόκειται για τη μισή. Την ανάκληση των αδειών των καταστημάτων, έχετε και την ανάκληση σχεδόν όλου του τουριστικού προϊόντος. Όλοι. Η μισή Σκιάθος φαίνεται ότι τα μισά τουριστικά μαγαζιά, τα κλαμπ, τα καφέ, τα μπαρ, τελειώσαν όλα. Τελειώσαν όλα, ναι. Τι γίνεται, στο νησί του χρόνου δηλαδή. Μοναστήρι είναι, Σκιάθος, τι είναι, μοναστήρι είναι. Έλαντε. Εμείς εδώ. Μοναστήρι που τα παίρνει από την εταιρεία Χρυσού πάνω το. Έτσι. Ναι. Η Μονή Βύρων είναι η Σκιάθος, τι είναι. Είναι Μονή. Μόνο τη Μονή Ευαγγελιστία θα έχουμε. Είναι αυτό που λένε ένα Μονή στον τόπο σου. Ναι, ένα Μονή. Θα μείνετε μόνοι όμως στο τέλος, γιατί άμα αυτά ισχύσουν δεν θα έχει κανένα νόημα κανείς να έρθει στο νησί. Λοιπόν, αυτό είναι ένα έγκλημα. Για βάλτε μας το κλίμα. Ξέρετε και οι δύο, και ειδικά ο κ. Σπουνιώτη, σε αυτό το νησί δεν έχει ούτε αγροτικό προϊόν, ούτε κτηνοτροφικό, ούτε κάτι άλλο. Τουριστικό νησί είναι. Υπηρεσίες παρέχει. Και όταν λέμε για υπηρεσίες, μιλάμε για νυχτερινή ζωή και μιλάμε και για ενοικιαζόμενα δωμάτια ως επιτοπλίστων ή ξενοδοχειακές μονάδες. Ναι. Δεν μπορεί αυτό πώς προέκυψε τώρα, Μανώλη, πώς προέκυψε, πώς έγινε αυτό. Γιώργο, για μένα είναι άκρως αντισυνταγματικό. Για μένα, αλλά δεν είμαι εγώ της νομικής επιστήμης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να πάρουμε κατά την άποψη της πλειοψηφίας. Πριν φτάσουμε εκεί, κύριε Πασχάλη, να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο περί τίνος πρόκειται. Έχουμε τον έλεγχο από την αστυνομία ουσιαστικά στις επιχειρήσεις αυτές για παραβάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Βρέθηκαν οι περισσότερες επιχειρήσεις να έχουν πιο δυνατά τη μουσική και δεν γίνεται και αλλιώς, γιατί στα κλαμπ εκεί, ας πούμε, τη Σκιάθου. Δεν μπορείς να. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια που υπερβάλλουν, πραγματικά υπερβάλλουν. Ναι. Κάποια. Και αυτά που δεν υπερβάλλουν πάντως. Τα οποία είναι πραγματικά λίγα. Είναι λίγα. Την ύφη όλοι. Πρέπει να. Αν δεν υπερβάλλεις, δεν μπορείς να δουλέψεις. Μην τρελαθούμε. Ακριβώς. Μα αν κάθεσαι έξω, δεν μπορεί να ακούσει τη μουσική μέσα. Αλλιώς θα κλείσει. Ένα κλειστό το κλειστό ο χώρο, να μην ακούγεται κανείς έξω. Πάει λοιπόν εκεί. Στέλνει την υπόθεση στο υγειονομικό που είναι υπεύθυνο να. Κάνει τον έλεγχο. Ακριβώς. Το υγειονομικό δεν έρχεται, αρνείται να κάνει τον έλεγχο και σου λέει, αφού μου το πιστοποιεί η αστυνομία, την πιστεύω, δεν θα κάνω τον έλεγχο, δεν έχω κανένα λόγο να κάνω τον έλεγχο, και ζητά με απόφαση του, με απόφαση του υγειονομικού από το Δήμο ουσιαστικά να ανακαλέσει τις άδειες των καταστημάτων. Το υγειονομικό, με ποιο δικαίωμα το υγειονομικό δεν πάει, δεν κατάλαβα. Προς τα μήνυα αυτή το υγειονομικό δεν έχει. Το υγειονομικό δεν έχει. Όταν πρέπει να παρέμβει το υγειονομικό, όταν πρόκειται για θέματα δημόσιας υγείας και δεν παρεμβαίνει το υγειονομικό, δεν πηγαίνει. Εδώ γιατί. Δεν πηγαίνει. Και η προϊσταμένη αρχή ποια είναι του υγειονομικού. Και γιατί παρεμβαίνει όταν είναι να τα κλείσει, γιατί έρχεται. Καλέστε την περιφέρεια. Όταν είναι να κάνει τον επανέλεγχο, γιατί δεν έρχεται. Περιφέρεια έχει εκφραστεί, Δημήτρη. Έχει παρεθέσει, περιφέρεια έχει παρεθέσει. Προϊσταμένη αρχή του υγειονομικού είναι περιφέρεια. Αυτό θέλω να βάλω. Αυτή την άποψη θέλω να καταθέσω. Ότι χθες εμείς καταθέσαμε στη δική μας παράταξη μια άποψη στο Συμβούλιο ότι πρέπει να πάρει αναβολή αυτό το θέμα. Δεν γίνεται τώρα να κρυφτούμε κι εμείς πίσω από το γράμμα του. Τι αναβολή να πάρει τώρα, θα πρέπει να εκφραστεί τώρα η περιφέρεια να μας πει για ποιο λόγο το υγειονομικό δεν κάνει τη δουλειά του και δεν παίρνει σωστές αποφάσεις. Να βρεθεί μια λύση, κύριε Κουμιώτη. Τώρα, πάρει τηλέφωνο, πάρει την περιφέρεια. Τώρα, τηλέφωνο να βγει. Έχουμε σύνδεση με τη Σκιάθο τώρα. Τώρα, κύριε Κουλιδρίνα, τι να μας πει. Γιατί το υγειονομικό πώς το παίζει, τι ρόλο παίζει το υγειονομικό. Τα καινούργια μαγαζιά, οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν και να επενδύσουν, πώς θα έρθουν εδώ. Δεν πρόκειται, μα εδώ θα κλείσουν αυτά που έχουν. Και κλείνουν την περιφέρεια. Είμαι τη άποψη ότι το περιφερειακό αγοραστό Σεπτεμβρίου και θέλουν να ανοίξουν τη σεζόν. Αυτά τα μαγαζιά κλείνουν όμως επιτοπλίστων. Οι υπόλοιποι, αυτοί που έρχονται τα αρπακτικά εδώ και να μην έχουν φύγει από το νησί. Έτσι. Ναι. Τα δικά μας μαγαζιά έρχονται και κλείνουν. Τα μαγαζιά των ανθρώπων που μένουν και συντηρούν. Και πάμε να ανοίξουμε τη σεζόν, γιατί αν υπάρχει ένα στοίχημα εδώ, όπως σας είπα, τουριστικό νησί είμαστε, υπηρεσίες παρέχουμε. Αν υπάρχει ένα στοίχημα είναι μόνο ένα, να ανοίξουμε και να μεγαλώσουμε τη σεζόν. Είναι δυνατόν τώρα με αυτήν την αντιμετώπιση και με τον κύριο Κουκουλάκη εδώ θες, κύριε Πασχάλη, θες εδώ είχαμε τον κύριο Κουκουλάκη, στο στούντιο της Σκιάθου εκεί.
Και μας είπε αυτό ακριβώς. Ο στόχος είναι να μεγαλώσει σε ζώνες και όλα αυτά. Και ξαφνικά σήμερα βλέπω ότι όχι μόνο δεν μπορεί να μεγαλώσει σε ζώνη, αλλά όλα τα καταστήματα αυτά υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία θα βάλουν λουκέτο, ουσιαστικά θα ερημώσουν το νησί της Κιάθου. Την φωτογραφία στο στούντιο νομίζω ότι την έχετε βάλει πολύ καλά. Έχετε πίσω μια φωτογραφία και της μέρας και της νύχτας. Ναι. Δεν γίνεται να λειτουργήσει το ένα χωρίς το άλλο. Σωστό. Δεν γίνεται να μην υπάρχει νύχτα. Δηλαδή, αν πάμε έτσι και δεν αντιδράσει κανένας, δεν θα υπάρχει νυχτερινή ζωή. Είπαμε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ενοχλούνται από τις εντάσεις και έχουν απόλυτο δίκιο. Εκεί θα βρεθεί μια χρυσή τομή. Καταστηματάρχες μαζί με ξενοδοχεία, μαζί με διαζώνα δωμάτια, θα το βρούνε. Αλλά να κλείσουν. Ο Δήμαρχος λέει, ο κύριος Πρεβεζάνος λέει ότι έχει δεμένα χέρια και ότι έπρεπε να υλοποιήσει την απόφαση γιατί έχει δεμένα χέρια, λέει ο Δήμαρχος. Η αλήθεια είναι, εγώ δεν θέλω τώρα να πω. Εσείς τι λέτε, προφανώς δεν παίρνει αντιπολίτευση το θέμα εδώ, είναι ουσιαστικό. Η αλήθεια είναι ότι ναι, έρχεται λέγοντας ότι πρέπει να πάρει την απόφαση. Αν όμως είχαμε ψηφίσει τη δική μας πρόταση να πάει για αναβολή, με ορίζοντα να περιμένουμε την απάντηση της περιφέρειας σχέση με το Δήμο, θα είχαμε και δει σε αρκετό χρόνο. Τώρα, μην χάσουμε την είδηση, τη Μητράκη, την κυρία Κολυνδρίνη. Ναι, έχω ζητήσει να πάρουν και την κυρία Κολυνδρίνη, βεβαίως. Κάτι σημαντικό είπε ο Μανώλης, ότι κάποιοι ενοχλούνται από την ηχορύπανση. Ποιοι είναι αυτοί? Και αυτό, κύριε Γιώργο, υπάρχουν καταστήματα, για να λέμε και το στραβού το δίκαιο, τα οποία ξεφεύγουν και υπερβάλλουν. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενοχλούνται και επαγγελματίες οι οποίοι ενοχλούνται. Ενοχλούνται δηλαδή στον χώρο της, στα ξενοδοχεία και στα νοικιαζόμενα. Εκεί ενοχλούνται. Υπάρχουν μαγαζιά που παίζουν πολύ δυνατά. Αλλά δεν είναι της παρούσης, είναι ένα από τα θέματα. Αυτό θα λυθεί ανάμεσα στους επαγγελματίες. Ναι. Ένας δήμος και ένας δήμαρχος πρέπει να κάνει καλή κοινωνική συμμαχία, μάλιστα, να φωνάξει όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Να τους βάλει κάτω και να πει, παιδιά, μέχρι εκεί θα τα συμπέλετε. Αλλά έχουμε μια απόφαση. Αλλά όχι, ακούστε με λίγο. Όχι, 81,6. 27 Σεπτεμβρίου για το μαγαζί του κυρίου Νικολάου στην παραλία, την προηγούμενη Πέμπτη, για 81,6 δεσιμπέλ με 80 το όριο, τον γράψανε. Και 27 Σεπτεμβρίου, όταν προσπαθούμε να ρίξουμε τις σεζόνες. Δείχνουν, λέτε, υπερβάλλοντας ζήλο. Αλλά αυτοί από πού θα έχουν προστασία. Μάλιστα. Ποιος θα τους προστατεύσει. Εμείς τι ρόλο έχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο? Να ακολουθάμε τον νόμο, να κρυβόμαστε αν θέλετε πίσω από τον νόμο. Και οκ, αυτός είναι ο νόμος. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Δεν πρέπει να μιλήσουμε με την περιφέρεια? Δεν πρέπει ήδη να είχαμε πάει στην περιφέρεια και να πούμε να βρούμε λύση? Ναι, αλλά και αυτοί οι επαγγελματίες που διαμαρτύρουν και καταγγέλουν, διότι η αστυνομία θα πει, μα δεχόμαστε καταγγελίες επώνυμες. Λοιπόν, και αυτοί θα πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους, διότι εκεί πέρα είναι μήλος που γυρίζει, έτσι. Φυσικά. Αυτό είπαμε. Ο Δήμαρχος θα πρέπει να τους συγκεντρώσει όλες τις επαγγελματικές ομάδες και να βρεθεί η χρυσή τομή. Διότι και αυτοί που έχουν δωμάτια, οι τουρίστες δεν έρχονται μόνο για να κοιμηθούν. Προφανώς και να διασκεδάσουν. Και να διασκεδάσουν. Και το αντίθετο. Εμείς θα μείνουμε, πρέπει να σας πω ότι η τηλεόραση του Άστρα θα παραμείνει στο θέμα αυτό. Θα μιλήσουμε με την κυρία Κολυνδρίνη αύριο για να έχουμε. Θα δώσουμε συνέχεια για να έχουμε και τη δική της απάντηση. Και θα μείνουμε γιατί το θεωρούμε υψίστη σημασία στο θέμα αυτό. Πολύ, τώρα πρέπει να μας δώσει μια απάντηση. Τώρα βγάλουμε την είδηση. Περιμένουμε αύριο, βγάλουμε την είδηση. Δεν έχουν τον χρόνο. Θα έχουμε και σύνδεση με τη Σκιάθο πάλι αύριο και θα έχουμε και την κυρία Κολυνδρίνη για να δώσουμε συνέχεια στο θέμα αυτό. Είναι πολύ σοβαρό. Κύριε Βαρέλη, αυτά να μην έκανες Μαρέδη. Δεν σας άκουσα. Παρακαλώ κύριε Πασχάλη. Το Μαρέδη τα. Να μην ξεχνάμε ότι η Σκιάθος είναι ένα τουριστικό νησί. Δεν έχουμε να ζήσουμε από τίποτα άλλο. Προφανώς. Δεν μπορούμε να μην προστατεύσουμε αυτό το προϊόν. Και δεν πρέπει να επιτρέψετε αυτό την καταστροφή ακριβώς αυτού του προϊόντος. Τουλάχιστον είναι η ζωή. Είναι και να ανοίξουμε τη σεζόν. Ο σκοπός μας είναι να ανοίξει τη σεζόν. Πίσω από σένα τώρα αυτά τα φώτα τι είναι εκεί πέρα, το μπουρτζί, τι είναι? Έχει καιρό να έρθει, Γιώργο, έχει καιρό να έρθει. Μα έχει λείψει. Έχει σχεδόν να έρθει, σε περιμένουμε. Απέναντι να δει από κοντά. Ένα σκάφος φέρεται το και απέναντι είναι η Πούντα. Το Πούντα και η Πούντα, ναι. Μαρμαρίστηκα πράγματα, τα έχει μπερδέψει ο Μαρέδη. Ευχαριστούμε κύριε Πασχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Για την προσενία θα ξαναπούμε. Γεια σας κύριε Κουμιώτη και σε εσάς. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Καλό.